Για πάμε στον κύριο Σέρμπο τώρα να μας αναλύσει λίγο το χθεσινό, παιδιά. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα για ποιο λόγο έγινε αυτό που έγινε, κύριε Σέρμπο. Ακόμα δεν τον έχουμε δει το λόγο. Εκτός αν τον έχετε δει εσείς και εμείς δεν το έχουμε καταλάβει. Πάντως, να ξεκινήσω με κάτι περισσότερο πολιτικό. Νομίζω και τα χρόνια που έρχονται με όρους εκλογικής συμπεριφοράς θα βλέπουμε περισσότερους πολίτες να συνδέουν εσωτερική με εξωτερική πολιτική ως τις δύο όψεις του ιδιονομίσματος. Σας θυμίζω πανδημία, Κίνα, ενεργειακή κρίση, Ρωσία. Ελληνοτουρκικά, ναι, αλλά ξέρετε, είναι και ένα θέμα που αφορά κυρίως εμάς. Πολύ ωραία παρατήρηση αυτή. Η ευκαιρία μου δίνεται να πω το εξής, ότι τρεις μήνες προεκλογική περίοδο ζήσαμε δύο. Ο πόλεμος δεν ετέθη ποτέ. Καθόλου. Ο πόλεμος. Καθόλου. Έχουμε έναν πόλεμο εκεί. Ναι. Δεν και να πεις ότι είναι σε άλλη Ήπειρο. Είναι στη γωνία, είναι στα σύνορα, στην Αυλόπορτα. Και για την οικονομία. Είναι στην καρδιά της Ευρώπης. Το συζητήσαμε αυτό ποτέ? Όχι. Ανέφερα τα δύο παραδείγματα, διότι ξέρετε, υπήρξε αντίκτυπος και στην καθημερινότητα του πολίτη. Εννοείται, πολλά πράγματα. Συζητήθηκαν όμως. Ακριβώς. Τρεις μήνες κουβέντα δεν έγινε. Άρα βλέπετε ότι είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Άρα νομίζω ασφαλώς όλο ένα και περισσότερο όποιος ψηφίζει για κυβέρνηση θα επηρεάζεται και από τα ζητήματα της εθνικής ασφάλειας με την ολοκληρωμένη έννοια της ασφάλειας. Περιλαμβάνουν πλέον πολλά άλλα. Εσωτερική ασφάλεια, ενέργεια, κριτικού χαρακτήρα υποδομές, κυβερνοασφάλεια. Σας θυμίζω την επίθεση στην τράπεζα θεμάτων που είχε γίνει. Αυτά όλα είναι δυστυχώς ζητήματα που θα βρίσκουμε μπροστά μας σε έναν κόσμο πολύ περισσότερο ανταγωνιστικό. Ένα αυτό. Τώρα, το δεύτερο. Τις ξέρετε τις ιστορίες στη Ρωσία που λέμε με τις μπάμπους και στα μυστήρια που είναι τυλιγμένα σε ενίγματα κλπ. Νομίζω άλλο είναι η καταγραφή των γεγονότων και πρέπει να είμαστε όλοι πολύ μετρημένοι, αν θέλετε, σε μια προσπάθεια ανάλυσης πραγματικότητας. Στο παρελθόν, ειδικά επί ψυχρού πολέμου, υπήρχαν συνάδελφοί μου που ήταν ειδικοί σε αυτό που λέμε κρεμλινολόγοι. Κρεμλινολόγοι, βέβαια. Δηλαδή, όσον αφορά τη δομή εξουσίας, τη λήψη αποφάσεων σε μια χώρα όπως η Ρωσία. Αλλά επειδή δεν είναι μια τυπική χώρα, δεν είναι ένα κράτος να το επειδή βλέπουμε. Επειδή καταργήθηκε αυτή η ειδικότητα τώρα. Όχι, κύριε Πορτοσάλτε, αλλά νομίζω μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, αν θέλετε, δεν υπάρχουν, δεν είναι στον ίδιο βαθμό, δεν απαιτείται για εμάς όμως, με όρους ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής, παραμένει ένα πολύ κρίσιμο εργαλείο. Γιατί το λέω όλο αυτό? Το λέω διότι δεν είναι ένα τυπικό κράτος για να το διαβάζουμε ως φιλελεύθερη δημοκρατία δυτικού τύπου. Είναι ένα κράτος που σας βάζω και μία διάσταση. Υπάρχουν μαφίες, υπάρχουν συμμορίες, υπάρχουν ξεκαθαρίσματα λογαριασμών που μπορεί να είναι από την ανατροπή ενός προσώπου και μιας ηγεσίας μέχρι μία συνεννόηση, μέχρι την επόμενη στροφή. Για μένα μπήκε απλώς μία άνω τελεία. Αντιλαμβάνομαι για πολλούς υπήρχε, αν θέλετε, ένα το ερώτημα πώς προελάβνει η Βάγνερ, προσέξτε, εντός ρωσικής επικράτειας. Βέβαια. Πούτιν και Πριγκόσκι, να το πούμε αυτό, είναι επίσης η διόψη του ιδιονομίσματος. Η Βάγνερ είναι δημιούργημα του Πούτιν. Το αν και κατά πόσο μετά από έναν βαθμό αυτονομήθηκε περισσότερο. Ο Πριγκόσκι είναι εκλεκτός του. Τώρα τον ακούμε. Διαβάζοντας κανείς ιστορία. Ακριβώς. Διαβάζοντας κανείς ιστορία για τους μισθοφορικούς στρατούς των αυτοκρατοριών και πώς εκινούνται εναντίον του αυτοκράτορα. Είναι πολύ ωραίο να το ζεις στον παρόντα χρόνο και να λες. Το βλέπω και σε απευθείας μετάδοση τώρα. Δεν είναι ότι κάποιος θα το γράψει αργότερα. Ακριβώς το ίδιο είναι. Να πω λίγο κάτι σημαντικό που ίσως ήταν λίγο χαμηλά στα ραντάρ στις αρχές. Το ντεζαβί της ιστορίας. Καταρχήν τώρα να ακούμε τον Πριγκόσκι να μιλάει για διαφθορά και δικαιοσύνη στη Ρωσία είναι, αν θέλετε, το απάβγασμα της ηρωνίας. Έτσι. Λοιπόν, πάμε όμως στο πιο ουσιαστικό. Θυμάστε αρχές του μήνα που το Ρωσικό Υπουργείο Αμήνης ανακοίνωσε ότι πλέον οι μισθοφόροι της Βάγνερ θα υπογράφουν συμβόλαια απευθείας με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Δηλαδή, ουσιαστικά να υπαχθούν υπό την ομπρέλα, θα λέγαμε, του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Λοιπόν, αυτό ήταν, αν θέλετε, το κερασάκι στην τούρκα. Δηλαδή, για τον Πριγκόσκι, που ζείτε το υπό την έννοια και ενός επιχειρηματία. Βάγνερ σημαίνει χρήματα, σημαίνει εξουσία, σημαίνει πολύ ισχυρό αποτύπωμα σε γεωγραφικές ζώνες όπως η Αφρική, σημαίνει δικτατορίες, σημαίνει εξορίξη φυσικών πόρων, σημαίνει πολλά λεφτά πέρα από τα στρατιωτικά. Άρα εκεί πέρα ήταν και ένας αγώνας επιβίωσης για τον ίδιο, για το δικό του το μαγαζί, κύριε Πρωθυπουργέ. Θέλω να ρωτήσω. Η νομεκλατούρα, η υψηλή νομεκλατούρα, έστειλε γράμμα στον Πούτιν χθες? Το ερωτηματικό, και αυτό δεν θα το απαντήσει κανείς, είναι τι είδους στηρίγματα είχε ο Πριγκόσκι και εντός. Διότι στο καλύτερο σενάριο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για τον Ρώσο πρόεδρο, η επόμενη μέρα για τον ίδιο, θεωρώ ότι έκανε μια κίνηση ρίσκο. Ο Πριγκόσκι του βγήκε, πήγε σε μια συμφωνία να ρευστοποιήσει. Άρα λέτε δεν ήταν σε συνεννόηση, δεν ήταν στημένο. Γιατί δεν ήταν στημένο? Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή, προσέξτε, πείτε ότι εμείς είμαστε το ρωσικό καθεστώς. Το πρεστίζ του Ρώσου Προέδρου. Έχει τρωθεί. Έτσι, έχει τρωθεί προς τα έξω. Διότι στο καλύτερο για αυτό σενάριο υπάρχουν επιπλέον λόγοι για να βλέπει κάποιους ρήγματα, αβεβαιότητες, μεγαλύτερη ευαλωτότητα σε ένα σύστημα ασφαλείας που πυθανόν και εδώ του σκληρού πυρήνα. Εδώ με συγχωρείτε, ποιος διαπραγματεύτηκε, κύριε Σέρμπο?
Διαπραγματεύτηκε ο Πριγκόσκιν με τον Πούτιν. Όχι. Ή διαπραγματεύτηκε μια ολόκληρη κάστα πραγμάτων, μια ολόκληρη φατρία. Μια ελίτ για να στείλει ένα μήνυμα και να αποκομίσει ποια ωφέλη. Να σας το πω λίγο να το συνδέσω με το αρχικό που είπε ο κύριος Πορτοσάλτ. Και ήμασταν λίγοι τότε έτσι, που στην Ελλάδα το αναφέραμε αυτό και νομίζω όχι λόγω εκλογών. Λοιπόν, νομίζω όσοι είχαν πολύ καθαρές θέσεις. Οι καθαρές και αξιόπιστες θέσεις της ελληνικής δημοκρατίας έχουν απολύτως επιβεβαιωθεί, υπηρέτησαν το εθνικό συμφέρον και θα το δείτε και πιο έντονα τους μήνες και τα χρόνια που έρχονται. Ήμασταν όμως πολύ λίγοι αυτοί που υπογραμμίσαμε ότι με αυτή του την κίνηση ο Ρώσος Πρόεδρος προχώρησε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από στρατηγικό λάθος. Άρα, για να το πάμε πίσω, στο σύστημα εξουσίας, σε αυτές τις κλειστές κάρτες, σε μια ελίτ, αν θέλετε, που αργότερα μπορεί να δώσει και έναν αγώνα επιβίωσης, διότι βλέπει ένας μακροχρόνιος πόλεμος, είναι για μένα ένας αργός, βασανιστικός, επώδυνος θάνατος. Άρα η Ελλάδα υπάρχει ορθώς όμως... βρέθηκε, με συγχωρείς Βαγγέλη μου, ναι. Άρα η Ελλάδα ορθώς βρέθηκε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Απολύτως και μεταξύ άλλων πέρα από το αξιακό, κύριε Πορτοσάλτε. Εγώ το έχω βάλει πολύ ψηλά το. Καλά τώρα. Σήμερα που είναι Κυριακή, είναι η μέρα γιορτή. Εδώ λέγατε ότι αποδυναμώσαμε τα νησιά για να στείλουμε τα όπλα μας στην Ρωσία. Ναι, ένα θέμα. Όχι, προσέξτε. Μιλάτε όλοι μαζί. Να ολοκληρώσω τον κύριο Σέρβο. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω, θα το πείτε το άλλο το σενάριο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν μιλάω μόνο για το αξιακό. Δεν μιλάμε αλφα το αξιακό, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι με εντός φιλελεύθερης δημοκρατίας μπορεί όλοι οι συμπολίτες μας να μην το ασπάζονται. Είμαστε μία χώρα status quo. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα. Τι θα σήμαινε για την Ελλάδα, αν θέλετε, μία επικράτηση. Αν λέγαμε ότι δεν πειράζει. Θα κρατήσω που μεταξύ άλλων γειτονεύει με την Τουρκία και ό,τι αυτό είναι. Δεύτερον, και πολύ σημαντικό, και να μου απαντήσει, αν θέλετε, και ο κύριος Παπαδημητρίου, μεταξύ άλλων σήμερα η χώρα μας επέστρεψε στο χάρτη. Και έχει έναν λιμένα με στρατηγικό πρόσημο για τη Δύση που λέγεται Αλεξανδρούπολη και με ένα αποτύπωμα τριπλό, ενεργειακό, εμπορικό, στρατιωτικό. Μάλιστα. Λοιπόν, αν θεωρούν κάποιοι ότι δεν είναι σημαντικό για τον τόπο μας να έχει επιστρέψει σε αυτό το παίγνιο, να μπαίνει στο παιχνίδι για πρώτη φορά τόσο έντονα και τόσο αναβαθμισμένη μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Ναι, ναι. Δύο πράγματα λοιπόν. Το πρώτο είναι όσον αφορά την απάντηση που θέλετε να σας δώσω, σας το λέω και ευθέως, βεβαίως. Η Αλεξανδρούπολη ήταν η συνυπογραφή του τότε πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Ο οποίος λίγες μέρες πριν τη ρωσική εισβολή. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Απολύτως, γιατί πολύ σωστά το λέτε. Λίγες μέρες πριν τη ρωσική εισβολή στη Βουλή των Ελλήνων δήλωσε να παραμείνει η Αλεξανδρούπολη ένα λιμάνι όπως είναι, χωρίς να μπει υπονατοϊκή ομπρέλα. Δηλαδή ένα λιμάνι, κύριε Παπαδημητρίου, με μηδενικό και αρνητικό κύκλο εργασιών. Γιατί εδώ μιλάμε για ωφέλη για την τοπική κοινωνία, για τη Θράκη. Μας, και είναι και ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας και ευρύτερα για τη χώρα. Γι' αυτό και σας ανέφερα. Πλέον η εξωτερική πολιτική δεν είναι μόνο άμυνα και σκληρή. Αφορά τη μεσαία τάξη, κύριε Παπαδημητρή. Αφορά την οικονομία της χώρας και κυρίως το αξιόπιστο πρόσημο. Γιατί είναι ο αξιόπιστος που μπορεί να παραμείνει διεκδικητικός σε έναν κόσμο που αλλάζει. Σας καταλαβαίνω να γίνεται βασιλικότερος του βασιλέως, αλλά ένα ακόμα σενάριο. Απλώς ο κύριος Τσίπρας άλλα έκανε 15-19. Και δεν είπε λοιπόν, απολύτως ψεύδι, διότι ο ίδιος θα υπέγραφε την MDCA αν στη θέση του κυρίου Δένδια το φθινόπωρο του 19 ήταν ο κύριος Κατουμπιόλος και κάποιος άλλος. Αλήθειες στον ελληνικό λαό. Τις άβολες πρώτα αλήθειες. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σήμερα. Έλα, Βαγγέλη μου. Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο σενάριο βεβαίως το οποίο υπάρχει για την, όσον αφορά τη Ρωσία είναι το εξής, ότι όλα αυτά ενισχύουν ή στέλνει και ένα μήνυμα ο ίδιος ο Πούτιν στις ισχυρές φατρίες και στην ομεκλατούρα, λέγοντας ότι εδώ είμαι εγώ, αυτό αποφασίζω και αυτό γίνεται. Βέβαια, να συμφωνήσω σε ένα μοναδικό σημείο στην ανάλυση του προλαλήσαντα, ότι αυτό είναι ένας αργός και βασανιστικός θάνατος. Νομίζω ότι ο κύριος Πούτιν ετρώθη εχθές και ετρώθη όχι μόνο το κύρος του, ετρώθη και η πολιτική. Μία τελευταία κουβέντα ο Άρης και κλείσαμε. Ορισμένοι λέγανε να ρίξουν γέφυρες όμως αυτό τον αργό και βασανιστικό. Του τον δοθέντον. Του τον δοθέντον. Η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση γιατί τα παιχνίδια γύρω είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και σύνολο κορυφή του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους. Μεταξύ μας. Να θυμίσουμε προς επίρρωση του κυρίου Παπαδημητρίου και κλείνω με αυτό. Ο Πούτιν έχει εκλογές το Μάρτιο. Καλά να ψηφίζουμε. Καλό βόλι.
Το τι θα συγγένετε να ψηφίσετε. Εγώ 7 και 30. Εγώ 30 και από τους 5 λοιπόν εδώ, δύο κύριοι έχουν ψηφίσει. Τι θα κάναμε, τι θα ψηφίσουμε. Για περιμένουμε. Όλο αυτό βραδιάσει. Εμείς είμαστε όχι, ρε παιδιά. Μπορεί να περιμένεις. Ανάλογα με τα γούρια του καθένα, ρε παιδιά. Πήγαινε στο Γρηγόρη με το γεύμα το πρωί. Θέλει να το σκεφτεί λίγο ακόμη. Ο Παυρόπουλος θέλει να το σκεφτεί λίγο ακόμη. Με παίρνει τηλέφωνο το πρωί ο συνάδελφος. Πού είσαι, του λέω, έλα πάνω. Ήμουν στην καρτσίπα. Μου λέει είμαι στο Γρηγόρη, ψωνίζω πρωινό. Όχι ψωνίζω. Πρωινό πήγε να ψηφίσει. Είπα ψωνίζω ή σου φέρνει το πρωινό. Δεν άκουσα. Δεν μου φέρνει. Α, δεν αυτό. Εγώ περισσότερο για τα αγάπη που σου έχει δεν είπε να σας φέρω πρωινό. Είπε να σου φέρω. Μουράκι γεμιστό με γαλοπούλα. Γαλοπούλα. Γαλοπούλα 7 και μισή πρωί. Θα ήμουν σίγουρο για τον Παυλόπουλο αν το έκανε αυτό. Αν μου έλεγε ότι 8 η ώρα το πρωί πάω στο Μαγκίνα για κρέας. Τότε θα μου τα σίγουρα. Σωτήρι ψήφισες. Εγώ με τη νέα γενιά αργότερα.